Παρακαλούμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, τον κύριο Γεώργιο Χρήστου, για ένα σύντομο καλωσόρισμα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εραστές της Ολυμπιακής Ιδέας, Ολυμπιονίκες αθλητές, αθλητές της Ελλάδας, καλώς ήρθατε στο Ζάπιο Μέγαρο, στο Μέγαρο των Ολυμπίων, το πρώτο κτίριο που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη σύγχρονη ιστορία. Με αίσθημα χαράς σας καλωσορίζω στην αποψινή γιορτή μας και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, η οποία δηλώνει ευγνωμοσύνη αναγνωρίσεως του έργου της εθνικής ευεργεσίας, της προσφοράς των διακόνων του Πνεύματος και της λατρείας του Πανελληνισμού, τον Ευαγγέλη και Κωνσταντίνου Ζάπα. Εκ μέρους της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, σας συγχαίρω θερμά για την προσπάθεια και τις επιτυχίες σας. Εσείς δίνετε ζωή στο όραμα του Ολυμπισμού. Εσείς εκφράζετε όσο κανείς άλλος το Ολυμπιακό Πνεύμα. Εσείς κάνατε πράξη το σκοπό ζωής του μεγάλου Έλληνα που αμφισβήτησε την εποχή του, που ξεπέρασε τις προκαταλήψεις οι οποίες απαγόρευαν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων για περίπου 15 αιώνες. Κάνετε πράξη την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Σήμερα οι αγώνες είναι ένα πανανθρώπινο σύμβολο. Έγιναν φιλοσοφία ζωής. Αυτή η γιορτή όλης της ανθρωπότητας αποτελεί κληρονομιά του ελληνικού πνεύματος. Φίλες και φίλοι, το Ζάπιο εδώ και 130 χρόνια παρακολούθησε κάθε στιγμή της ιστορικής πορείας της πατρίδας μας και του ελληνισμού. Η Επιτροπή Ολυμπίων θέλησε να αναδείξει εκείνες τις πτυχές της ιστορικής διαδρομής που σχετίζονται τόσο με τις Ολυμπιακές δραστηριότητες όσο και συνολικότερα με την πολιτιστική φυσιογνωμία του τόπου μας και της Ρωμιοσύνης. Μετά την Ιερά Άλτη και το Ιερό Δάσος της Αρχαίας Ολυμπίας μας κληροδοτήθηκε το Ζάπιο Μέγαρο, το Μέγαρο των Ολυμπίων και το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. Και αποτελεί ευτυχία το ότι ευρισκόμεθα σήμερα εδώ όλοι μαζί στην καλή ώρα των Ολυμπίων του 2016 που αποτελούν εξακολούθηση των Ολυμπίων του 1888. Σας καλώ όλους και όλες να νιώσετε εδώ σαν στο σπίτι σας. Εδώ συντάχθηκε ο πρώτος κανονισμός διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Τότε διαμορφώθηκε για πρώτη φορά η έννοια των αγώνων με τη μορφή που γνωρίζουν σήμερα και παρακολουθούν δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Εδώ καθιερώθηκαν οι τελετές έναρξης και λήξης των αγώνων. Εδώ απενεμήθηκαν τα Ολυμπιακά μετάλλια. Εδώ ακούστηκε ο πρώτος Ολυμπιακός ύμνος. Μέλη και φίλοι της Ολυμπιακής οικογένειας, σας καλώ να ανάψουμε την Ολυμπιακή φλόγα εδώ στο Περιστήλιο και να κρατήσουμε άσβεστη την ιδέα του ελληνικού μέλλοντος και της ελληνικής διάρκειας. Καλούμεθα σήμερα εδώ στο Ζάπιο Μέγαρο να ξανασυναντηθούμε με το κλασικό θαυμασμό του κληροδοτήματος, δωρεάς και αισθήματος, με μια ενέργεια της πράξεως από τις παρυφές των ιδανικών και τη μεθόριο του νου στη δημιουργικότητα της ύλης της ζωής. Εσείς, οι Ολυμπιονίκες μας, δείχνετε στην Ελλάδα το δρόμο να ανεβούμε ψηλότερα, να κυματίζει η γαλανόλευκη στα πέρατα της οικουμένης. Σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για τη φιλοξενία.